Με καλό μάτι φαίνεται να βλέπει ο αγροτικό κόσμο την ευνηδιαστική παρέτηση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίο φαίνεται να συντάσσεται με την πλευρά τη εταιρεία που εδώ και 15 χρόνια διαχειρίζεται τη μηχανογραφική βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγνοώντα όμω την εντολή του Υπουργείου να αποδεσμευτεί ο οργανισμό από τον Τεχνικό Σύμβουλο που έχει οργανώσει ολόκληρο το ηλεκτρονικό σύστημα του οργανισμού. Η πρόταση, μάλιστα, του Υπουργείου, όπω εκτιμάται, θα έφερνε και μείωση του κόστου στι δηλώσει του ΩΣΔΕ που υποβάλλουν οι αγρότε. Και εδώ και χρόνια φωνάζουν ότι είναι δυσβάσταχτο το κρόστος και πρέπει να καταργηθεί. Παρέτηση του Προέδρου του ΠΚΠ ε, από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν φαίνεται ότι έχει να κάνει με το γεγονό των δηλώσεων του ΩΣΔΕ και ποια εταιρεία ποιοι θα αναλάβουν να κάνουν αυτέ τι δηλώσει. Εδώ και 15 χρόνια ζούμε το εξή παράλογο. Οι Έλληνε αγρότε είναι οι μοναδικοί, είναι μοναδικοί αγρότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι πληρώνουν για να κάνουν δήλωση του Σε όλε τι άλλε χώρε γίνεται δωρεάν. Και αυτό γίνεται για να κερδοσκοπούν κάποιοι μεσάζονται σε βάρο των αγροτών. Σε κάθε περίπτωση, ο αγροτικό κόσμο εδώ και χρόνια δυσανασχετεί με το χαράτσι στι δηλώσει του ΩΣΔΕ και καλεί την πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη. Εμεί απαιτούμε από το κράτο και το έχουμε δηλώσει κατά καιρού σε όλε τι συναντήσει να, να, γίνονται οι δηλώσει του ΩΣΔΕ με ευθύνη του κρατικού μηχανισμού, του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, του ΟΠΚΕΠΕ, των υπηρεσιών που έχουν και να γίνονται φυσικά δωρεάν για όλους τους Έλληνες αγρότες και την ίδια ώρα οι αγρότε ακόμη αναμένουν από τι 12 Φεβρουαρίου την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ναυάγιο με τι πληρωμέ προκαλεί πονοκέφαλο στο Υπουργείο. Ο αγροτικό κόσμο διαμηνεί πάντω ότι η εξέλιξη τη παρέτηση του Προέδρου δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση νέα καθυστέρηση στι πληρωμέ.